74% των Ελλήνων τάσεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ενώ ένα 62% δηλώνει την πρόθεσή του να εμβολιαστεί έναντι της COVID-19, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας, που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Η μελέτη έγινε σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 855 ενηλίκων άνω των 18 ετών από όλη την επικράτεια. Ο υπεύθυνος της μελέτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανέφερε ότι υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης εμβολιασμού έναντι της COVID-19 καταγράφονται σε όσους δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τις συστάσεις και τις οδηγίες των επίσημων υγειονομικών αρχών. Τα ποσοστά αυτά είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά έρευνας που διενεργήθηκε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπου καταγράφηκε 40% αύξηση της εμπιστοσύνης στο κράτος και τους θεσμούς του. Υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης εμβολιασμού κατά της COVID-19, 75%, σημειώνουν όσοι είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Το 38% των συμμετοχόντων δηλώνουν αρνητική πρόθεση έναντι του εμβολιασμού. Το 60% επικαλούνται ανησυχία ως προς την ασφάλεια του εμβολίου εξαιτίας της διάρκειας των κλινικών μελετών και το 26% ενδεχόμενες παρενέργειες. Ενώ ένα 6% αυτών αποδίδουν την αρνητική τους στάση στο ότι τα εμβόλια υπηρετούν άλλους σκοπούς.